Επιστρέφουμε στην Λευκοσία και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Ανδρέας Σίμου Αγγελίδης, πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του προηρηθέντος Δημοκρατικού Κόμματος. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Λαζαρή. Από την σκύλα του σχεδίου Ανάν στην Χάρευδη της Τροϊκοκρατίας, και τι θέον γενέσαι και από ποιους βεβαίως? Προφανώς από την αυτοοργάνωση που οφείλει επιτέλους να επιτύχει ο ίδιος ο απλός Κύπριος πολίτης, ο οποίος διαφωνεί, έχει μνήμη, αλλά παράλληλα διαβλέπει και τους κινδύνους οι οποίοι επέρχονται. Και οι κίνδυνοι είναι σαφέστατοι, αγαπητέ Λάζαρε. Είναι ενώπιον των πυλών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είναι βέβαια μόνο το υποθαλάσσιος πλούτος. Κύρια είναι η επίλυση του Κυπριακού, ώστε να διευκολύνονται όλες εκείνες οι υπόγειες εντάσεις και συγκρούσεις που γίνονται μεταξύ των μεγάλων για την περιοχή. Και δυστυχώς μεταξύ των μεγάλων φαίνεται ότι από πλευράς Αμερικής και ίσως με την κάποιαν των τελευταίων καιρών εκδηλούμενη έτσι αδιαφορία ή ανοχή της Ρωσίας, φαίνεται να είναι κύριος πόλος για ρύθμιση αυτών των δυνατοτήτων η Τουρκία. Η Τουρκία που προφανώς βλέπει την Κύπρο σαν μια προέκταση της δικής της πολιτικής για να είναι η επικυρίαρχος σε όλη την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν είναι μόνο για την ασφάλεια της Τουρκίας που χρειάζεται την Κύπρο το τουρκικό κατεστημένο, το τουρκικό κράτος, το έχει πει, το έχει γράψει ο κύριος Νταβούτογλου, αλλά σαν μια βάση για την ανάπτυξη της επεκτατικής θαλάσσιας πολιτικής της, γραμμένο στο βιβλίο του, δεν το λέμε από την τσέπη μας. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να το επιτύχει η Τουρκία, αφενός μεν λόγω των δικών μας διαχρονικών σφαλμάτων που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, αλλά βέβαια όταν έχει και πράσινο φως από την Αμερική και είπαμε την ανοχή που φαίνεται να διαμορφώνει των τελευταίων καιρών από πλευράς Ρωσίας. Ως εκ τούτου πρέπει επιτέλους ο απλός Κύπριος πολίτης να συναισθανθεί το βάρος των ευθυνών που έχει πλέον ως κυρίαρχος λαός ο ίδιος. Παρακολουθήσατε πόσες ομάδες έχουν αυτοοργανωθεί και κινητοποιούνται έναντι αυτού του φοβερού δεινού που μας προέκυψε με την Τρόικα, κύριε Αγγελίδη? Αγαπητέ Λάζαρε, το βλέπω, αλλά παράλληλα βλέπω από την άλλη πλευρά αφενός μεν γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ότι πρέπει να τύχει της έγκρισης της Βουλής των Μνημόνιων και Ιδανειακής Σύμβασης και παράλληλα σαφή επιχειρηματολογία ενώπιον των ΟΤΑ του δικαστηρίου χθες ότι εάν δεν απορριφθούν ουσιαστικά οι υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου δεν θα εξασφαλίσουμε την Ιδανειακή Σύμβαση, που είναι επιχειρήματα εκπληκτικά ενώπιον ενωτάτου δικαστηρίου και βεβαίως γνωμάτευση η οποία δεν νομίζω να συμπίπτει με το ίδιο το Σύνταγμα που μια δανειακή σύμβαση, καθαρά δηλαδή οικονομική σύμβαση, μα ένα λεπτό, κύριε, μπορεί να τη μετατρέψει σε μια διεθνή σύμβαση που να χρειάζεται την έγκριση της Βουλής. Κύριε... Και μην μου πεις, αγαπητέ Λάζαρε, ότι ήδη η Βουλή ψήφισε τους νόμους. Ναι, τους ψήφισε, αλλά εάν ψηφίσει και το μνημόνιο και την δανειακή σύμβαση, αναλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης που έχει μόνο αποκλειστικά από τις 16 του Μάρτη η κυβέρνηση. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Όλες αυτές οι αξίες επί των οποίων βαφκαλιζόμαστε ότι εδράζεται το κράτος, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, όλα αυτά δεν απεδείχθη ότι πάνε περίπατο εν μία νυχτή, κύριε Αγγελίδη? Τι δημοκρατική νομιμοποίηση είχε ή έχει εκείνη η υποταγή στους πρόστιχους κατά τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Δεύτερο, εκβιασμούς τους οποίους υπέστηκε, στους οποίους υποχώρησε ο κύριος Αναστασιάδης πριν ξημερώσει 16 Μαρτίου ημέρα Σάββατο και μας τους επέβαλε στην Κύπρο? Τι είδους δημοκρατική νομιμοποίηση? Ούτε καν το κόμμα του δεν τους εγκρίνει. Έχετε απόλυτο δίκιο, υπό την έννοια όμως ότι... Όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά, μπορεί να περιμένει κανείς ότι ο κάθε γενικός εισαγγελέας και επαΐων του κράτους αυτού, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε. Αγαπητέ Λάζαρε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχω την ψευδή εντύπωση ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει τη γνώμη του. Βεβαίως και ο γενικός εισαγγελέας και να τη στηρίζει
μάλιστα σε αποφάσεις του ελληνικού δικαίου που ήσαν την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά ή που εμπορούσαν με διατάγματα της κυβέρνησης να στέλνουν πρόσωπα στην εξορία ή στα νησιά. Η αρχή της σκοπιμότητας και όχι η αρχή της δικαίου. Αυτό, αυτή λοιπόν η δυνατότητα μη ελέγχου κυβερνητικών, όπως ονομάζονται, πράξεων, δεν μπορούν να έχουν σχέση με νόμους, κανονισμούς και διατάγματα που επενέβησαν κατά τρόπων καταστρεπτικών στο ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Εδώ εκείνοι των οποίων το δικαίωμα αυτό έχει προσβληθεί έχουν κάθε δικαίωμα να αμφισβητήσουν αυτές τις αποφάσεις και δεν μπορούν αυτές οι αποφάσεις να είναι αποφάσεις δήθεν κυβερνητικές. Από εδώ και ας αφήσουμε όμως κατά μέρος αυτό το πράγμα. Σήμερα, 9η χρονιά μετά από το δημοψήφισμα, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι εκείνος ο λαός, ο οποίος τότε έχοντας πλήρη συνέστηση της αξιοπρέπειάς του και των θυσιών που προηγήθηκαν και των αγώνων, αποφάσισε να πάρει εκείνος στα χέρια του το μέλλον του. Νομίζω είναι η ώρα και πάλι. Δεν υπάρχει περιθώριο μετά από τις επόμενες λίγες μέρες και με υπαρχτή πλέον την Δανειακή Σύμβαση από το να μην αγωνιστεί ο κυπριακός λαός ο ίδιος προς μια κατεύθυνση. Αφενός μόνο να διατηρήσει την κυριαρχία του σαν κράτος, αποφεύγοντας την επικυριαρχία της Τρόικας και απαλλασσόμενος από αυτήν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, και πρόσθετα να στραφεί προς εκείνες τις επιδιώξεις, τους αγώνες, τις διεκδικήσεις που μόνο εμείς μπορούμε να τις διεκδικήσουμε, δηλαδή το δίκαιο για τη χώρα, το δίκαιο για τους λαούς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελίδη. Να είστε καλά. Ανδρέας Σίμου Αγγελίδης, είστε η ώρα να σας αποχαιρετήσω.